Θα κάνουμε το ελάχιστο που μπορούμε στο πρόσωπο του Θανάση Πουλιού, του φίλου μας του Θανάση Πουλιού, που έχει προσφέρει τόσα πολλά στον πολιτισμό μας σε τοπικό επίπεδο. Σε ευχαριστούμε, Θανάση, που υπάρχεις. Το αγαπάς πάρα πολύ και αυτό φαίνεται. Αγαπάς αυτό που κάνεις. Θα διαβάσω το βιογραφικό σημείωμα λοιπόν του αρχιμουσικού μας. Ο Θανάσης Πουλιού γεννήθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας το 1959 και έζησε εκεί ως τα 8 του χρόνια. Ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές με μαθήματα κιθάρας και ακορντεόν. Παράλληλα, στη Φιλαρμονική Δημουκό πήρε τα πρώτα του μαθήματα σε ηλικία 9 ετών από τον αρχιμουσικό Παναγιώτη Τσακανιά, όπως αναφέρθηκε και ο πρόεδρός μας, και συμμετείχε σε αυτήν παίζοντας σαξόφωνο και κλαρινέτο επί 17 χρόνια. Το Σεπτέμβριο του 1988 ίδρυσε μουσική σχολή στο νησί της Κο. Το 1995 αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Φιλαρμονικής του Δήμου της Κο. Ολοκλήρωσε τις μουσικές του σπουδές, αποκτώντας το πτυχίο αρμονίας και ενοργάνωση και διεύθυνση πάντας στην τάξη του καθηγητή κ. Πέτρου Μπρόκου. Το 1997 δημιούργησε το τμήμα Πατίνα Νέων. Το 1998 συγκροτεί και διευθύνει την Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής. Είναι ιδρυτικό μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιμουσικών και μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Συμφωνικών και Φιλαρμονικών Ορχιστρών ΟΑΣΜΠΕ. Το 2005 ανέλαβε πρόεδρος στην Επαρχιακή Επιτροπή Πολιτισμού. Το 2006 διοργάνωσε μεγάλη συναυλία με 6 μουσικά σχήματα για την ενίσχυση των πληγέντων από το τσουνάμι και το 2007 συναυλία για την ενίσχυση των πυρόπληκτων στην Πελοπόννησο. Το 2010 διοργάνωσε σεμινάριο Διεύθυνση Ορχήστρας με καθηγητή τον Dr. Leon Bly με συμμετοχή 64 μαεστρών από όλη την Ευρώπη. Το Μάρτιο του 2010, υπό τη διεύθυνσή του, η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής έδωσε συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τιμήθηκε για την προσφορά του στη μουσική και στον πολιτισμό το 2006 από το Σύνδεσμο Αθενωτών Παλαιών Πολεμιστών, το 2008 από το Επαρχείο ΚΟ, το 2010 από την Ένωση ΚΟΝ της Αθήνας, το Μάρτιο του 2012 τιμήθηκε για την προσφορά του στη μουσική από τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής Κύπρου κύριο Ισαΐα. Από το 2008 έως το 2011 ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής και ο διοργανωτής του Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ορχιστρών στην ΚΟ. Το 2013 εκλέγεται πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιμουσικών Πασιδαή Φω Παύλα Οτά.